Χαίρετε και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Μαγειρεύω Οικονομικά. Είμαστε στην κουζίνα που καθημερινά μαγειρεύουμε γευστικά λαχταριστά και οικονομικά φαγητά. Σήμερα, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και είναι μέρα ξεκούρασης. Έχουμε μέρες χαράς, έχουμε περάσει υπέροχα τα Χριστούγεννα εχθές όλοι μας, έχουμε φάει σε φίλους ή σπίτι μας, αλλά το σίγουρο είναι ότι μαζευτήκαμε όλοι παρέα και περάσαμε άλλη μια φορά ωραία τα Χριστούγεννα. Σήμερα είναι μια αργία και είναι μέρα που θα ξεκουραστούμε. Θα κάτσουμε, θα χαλαρώσουμε, θα έρθει η ώρα το απόγευμα όπου βλέπουμε Μαγειρεύω Οικονομικά, όπου ο στόχος της εκπομπής είναι ένας. Να μαγειρεύουμε 5 γεύματα για 5 ημέρες για μια τετραμελή οικογένεια με κόστος μικρότερο από 50 ευρώ. Αυτό κάνουμε και όλη την εβδομάδα των εορτών. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε μαγειρέψει εχθές και προχτές. Τη Δευτέρα μαγειρέψαμε μεθυσμένο χοιρινό πρασοσέλινο και ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι με κόστος 15 ευρώ και 26 λεπτά. Ενώ την Τρίτη κάναμε ένα κοτόπουλο γεμιστό με γιαούρτι και ρολάκια αγκουριού με γιαούρτι με κόστος 11 ευρώ και 48 λεπτά. Σήμερα έχουμε άλλο ένα λαχταριστό και γευστικό μενού για σας. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τα ψώνια που έχουμε κάνει προχτές, γιατί σήμερα είναι αργία. Όπως όλοι εσείς, έτσι και εμείς, έχουμε κάνει νωρίτερα τις αγορές μας για το τραπέζι των Χριστουγέννων. Έχουμε έρθει λοιπόν στα Σεπόλια, σε υποκατάστημα γνωστής ελληνικής αλυσίδας, σούπερ μάρκετ. Η γλυκιά κολοκύθα έχει την τιμητική της στις γιορτές. Θα τη δείτε σίγουρα σε αλμυρές, αλλά και γλυκές συνταγές. Εγώ θα επιλέξω μία ολόκληρη, γιατί έχω πάρα πολλούς τρόπους που μπορώ να την αξιοποιήσω. Δημητριακά με μαύρη σοκολάτα θα αγοράσω. Στο επιδόρπιο που θα ετοιμάσω, θα κάνουν την τραγανή διαφορά στη γεύση. Σήμερα θα χρειαστώ και κάτι κηδωμοκού. Ολοκληρώσαμε τις αποψινές μας αγορές. Αυτό που μένει, να επιστρέψουμε στην κουζίνα για να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Είδαμε τα ψώνια που κάναμε τη Δευτέρα και να σας πω ότι σήμερα λέω να ονομάσω το μενού, ίσως το μενού της επόμενης ημέρας. Θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά σε μια λαχταριστή χωριάτικη πίτα που θα κάνουμε με ένα φίλο που θα ανοίξουμε μόνοι μας, πολλά πράγματα που μας έχουν μείνει από το χτεσινό τραπέζι. Δείτε τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Σήμερα μαγειρεύουμε πίτα με γαλοπούλα και κατίκι ή αλλιώς την πίτα της επόμενης ημέρας. Για επιδόρπιο, σερβίρουμε γλυκό κολοκύθα με δημητριακά. Η πίτα που θα ετοιμάσουμε σήμερα θα έχει πρωταγωνιστεί κυρίως τα υλικά που μας έχουν μείνει από την προηγούμενη ημέρα. Όσο δε για το γλυκό, βάση έχει την κολοκύθα που έχει την τιμητική της όλες αυτές τις ημέρες. Όλα αυτά όμως, αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε καθημερινά 50 ευρώ για τις αγορές σας σε προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ My Market. Στείλτε μία όμικρον κενό, ονοματεπώνυμο, στο 54529. Έχουμε επιστρέψει στο Μαγειρεύω Οικονομικά. Χρόνια πολλά σε όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας και σε αυτή την υπέροχα στολισμένη κουζίνα που μας το έχει κάνει η εταιρεία Home Plus. Θέλω να δούμε ξανά τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Σήμερα μαγειρεύουμε πίτα με γαλοπούλα και κατίκι ή αλλιώς την πίτα της επόμενης ημέρας.
Για επιδόρπιο, σερβίρουμε γλυκό κολοκύθα με δημητριακά. Αφού είδαμε τι θα μαγειρέψουμε σήμερα, πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για την πίτα με γαλοπούλα και κατίκι. Για το φύλλο που θα φτιάξουμε μόνοι μας, θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 110 ml ηλιέλαιο, 120 ml νερό, αλάτι και πιπέρι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε. Πόσο φιλέτο γαλοπούλα μας έχει μείνει? 100 γραμμάρια πατάτες φούρνου, 80 γραμμάρια κατίκι δομοκού, 5 κάστανα τα οποία είναι βρασμένα και τα έχουμε κόψει σε μικρότερα κομμάτια, ένα ξερό κρεμμύδι που το έχουμε ψιλοκόψει, μισό μήλο κομμένο σε κυβάκια, 30 γραμμάρια καριδόψυχα, η οποία θα την έχουμε χοντροκομμένη, και ξύσμα από πορτοκάλι. Σε ένα μπολ θα βάλουμε όλα τα υλικά για τη γέμιση. Θα βάλω αρχικά το κατίκι δομοκού. Ωραία. Θα προσθέσω το φιλέτο της γαλοπούλας. Όπως βλέπετε, είναι ψημένο στο φούρνο. Ένα μαχαίρι θα χρειαστώ για να το ψιλοκόψω. Θέλουμε να το κόψουμε σε μικρά κομματάκια, γιατί θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά της γέμισης μαζί και θα μπουν μέσα στην πίτα μας. Το κόβω από ό,τι βλέπετε σε μικρά κυβάκια. Βάλουμε τη γαλοπούλα μέσα στον μπολ. Ωραία. Θα ανακατέψουμε λίγο. Να ενσωματώσουμε το κατίκι μαζί με τη γαλοπούλα. Εδώ, μα θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο θα βοηθήσει περισσότερο το κατίκι για να μαλακώσει. Περίπου μία κουταλιά της σούπας έχω προσθέσει. Ωραία, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά. Το ξερό κρεμμύδι το έχω ήδη ψιλοκομμένο. Έχουμε πει, κάθε φορά που προσθέτουμε ένα υλικό μέσα στο μπολ, ανακατεύουμε για να πετύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο ανακάτεμα στα υλικά. Θα προσθέσουμε το κάστανο, το οποίο είναι βρασμένο και το έχουμε κόψει σε μικρότερα κομμάτια. Θα ανακατέψω πάλι. Ωραία. Καρύδι θα χρειαστώ 30 γραμμάρια, περίπου να είναι χοντροκομμένο. Θα προσθέσω μέσα τις πατάτες φουρνού, οι οποίες πρώτα θα χρειαστεί να τις κόψουμε. Βλέπετε ότι και 2-3 πατάτες να έχουν μείνει. Σίγουρα μέσα σε μια κουζίνα μπορούμε να βρούμε τρόπο να τις αξιοποιήσουμε. Θα προσθέσουμε μέσα την πατάτα. Ανακατεύουμε και με την πατάτα. Η πατάτα, βλέπετε ότι όπως θα ανακατέψω, θα μαλακώσει κιόλας. Θέλω τώρα το μήλο. Θα χρειαστώ ένα μικρότερο μαχαίρι, γιατί το μήλο θα το κόψω σε κυβάκια. Μισό μήλο θα πάρω. Το έχω πλύνει καλά, γιατί θα το χρησιμοποιήσω με τη φλούδα. Το κόβουμε και αυτό σε μικρά κομμάτια. Και είναι έτοιμο. Να μπει και αυτό με τη σειρά του μέσα στον μπολ. Τέλος, θέλουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Σημαντικό είναι να έχετε πλύνει πολύ καλά το πορτοκάλι από πριν.
Επίσης πρέπει να προσέξετε να μην πάρετε το λευκό μέρος από το πορτοκάλι, γιατί είναι αυτό που πικρίζει. Πολύ ωραία. Θα βάλω μέσα και το ξύσμα του πορτοκαλιού. Και θα προσθέσω λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Το μόνο που μένει είναι να κάνουμε ένα ωραίο φρέσκο σπιτικό ζυμάρι για να φτιάξουμε την πίτα μας. Θα χρειαστούμε ένα μπολ και φυσικά γάντια για να μην λερωθούμε. Θα φτιάξουμε μία πάρα πολύ ωραία εύκολη ζύμη. Ίσως την πιο εύκολη ζύμη που έχετε δει ποτέ σας. Μία ζύμη η οποία έχει μέσα απλά υλικά, έχει 4 υλικά μόνο. Την ανακατεύεις και δεν περιμένεις καθόλου να ξεκουραστεί. 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα προσθέσουμε ηλιέλαιο, το οποίο είναι 110 ml. Το νερό που χρειαζόμαστε είναι 120 ml. Και θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι. Αυτή τη ζύμη, όταν μου την είπανε πρώτη φορά η φίλη μου η Σοφία, δεν πίστευα ότι τόσο εύκολα θα γίνει, δεν θα χρειαστεί να περιμένω να ξεκουραστεί και θα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αμέσως. Με το χέρι ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Σε δευτερόλεπτα θα το ανακατέψω και θα γίνει ένα ζυμάρι. Ήδη έχει αρχίσει και έχει δέσει. Αυτό είναι το ένα μαγικό. Το άλλο μαγικό είναι ότι άμεσα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Ανακατεύουμε 10 δευτερόλεπτα. Πιστεύω να έκανα τόσο πολύ, δεν ξέρω. Και έχουμε κατευθείαν ένα εύπλαστο ζυμάρι. Και αφού είπα για τη φίλη μου τη Σοφία, να της δώσω πολλά χαιρετίσματα που έχει και ένα καινούριο μέλος στην οικογένειά της και φέτος θα κάνουν Χριστούγεννα όλοι μαζί. Αυτό το ζυμάρι τώρα, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα χρειαστούμε ένα μαχαίρι. Θα κόψουμε το ζυμάρι σε 4 ίσα μεγέθη. Εγώ το πλάθο ρολό κάτι σαν καρβελάκι για να με βοηθήσει να το χωρίσω. Το κόβω στη μέση και μετά ξανά στη μέση. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί θέλω να κάνω 4 φύλλα. Τα 2 θα μπουν από κάτω και τα άλλα 2 από πάνω. Ένα μαγικό ζυμάρι που γίνεται σε δευτερόλεπτα. Θα το αφήσω τώρα και θα ανοίξει μόνο του. Όχι, δεν κάνει γι' αυτό. Θα χρειαστούμε ένα πλάστη. Είπαμε, είναι μαγικό το ζυμάρι, αλλά όχι θαυματουργό. Με ένα πλάστη θα το ανοίξω. Έχω εδώ αυτό το σκεύος, όπου θα βάλω μέσα την πίτα μου. Θα το ανοίξω με τον πλάστη. Επειδή έχει το ηλιέλαιο, δεν θα χρειαστεί να βάλω καθόλου λάδι στο κάτω μέρος του σκεύους. Ανοίγω το ζυμάρι, πρώτα από αυτή την πλευρά. Το άλλο μαγικό που κάνει αυτό το ζυμάρι θα σας το δείξω με το που αρχίσει και ανοίγει. Είναι ένα ζυμάρι που κάνει για αυτούς που δεν έχουν ανοίξει ποτέ τους μα ποτέ τους φύλλο. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε καθόλου αλεύρι. Ωραία. Αυτό που σας λέω που κάνει το ζυμάρι για αυτούς που δεν έχουν ξανανοίξει ζύμη. Και να κοπεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το μπαλώνουμε και το ξαναπερνάμε από πάνω. Παίρνουμε από την άκρη λίγο ζυμάρι, το βάζουμε εκεί και είναι έτοιμο. Είπαμε, είναι ένα θαυματουργό ζυμάρι. Έχουμε τώρα το σκεύος, θα βάλουμε το ζυμάρι. Αυτό είναι τώρα πάρα πολύ λεπτό. Πώς μπορούμε να το σηκώσουμε? Φέρνουμε τον πλάστη κοντά
και τυλίγουμε λίγο από το ζυμάρι. Γυρνάμε τον πλάστη, το σηκώνουμε, μη φοβάστε που έχει ανοίξει καθόλου. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε και δύο φύλλα από κάτω. Το θέλουμε πάρα πολύ λεπτό για να ψηθεί ωραία. Τέλεια. Θα προσθέσουμε άλλο ένα ζυμάρι από πάνω. Βλέπετε τι κάνω. Το ανοίγω πρώτα στενό μακρό και το γυρνάω έτσι μπροστά μου. Αυτό με βοηθάει στο να το ανοίξω όσο πιο στρογγυλό γίνεται. Γίνεται περίπου σαν το φύλλο μπουγάτσας, δηλαδή αραχνοήφαντο. Πολύ λεπτό. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε καθόλου αλεύρι, ούτε όταν το ανοίγετε. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε και καθόλου λάδι μέσα στο σκεύος θα το ψήσετε. Με τον ίδιο τρόπο θα τυλίξουμε τη ζύμη επάνω στον πλάστη για να μπορέσουμε να τη σηκώσουμε. Την ανοίγουμε, τη φέρνουμε πάνω στο σκεύος και με τα χέρια μας βοηθάμε να την απλώσουμε και στην άκρη. Θαυματουργό ζυμάρι. Προσθέσουμε τη γέμιση. Τα υλικά που σας έχω δώσει είναι για ένα σκεύος περίπου 25 εκατοστά. Με ένα κουτάλι θα την απλώσουμε να πάει παντού. Θα την πατήσουμε ελαφρώς και θα συνεχίσουμε από πάνω με τα άλλα δύο φύλλα που θα κλείσουμε. Θα βάλω και το τελευταίο ζυμάρι. Τώρα που το έχω επάνω στο σκεύος, το φέρνω προς τα έξω, γιατί είναι μαλακό, μπορώ εύκολα να το τραβήξω. Τώρα τι θα κάνουμε. Θα κοιτάξουμε να το τυλίξουμε, να κάνουμε ένα κορδόνι περιφερειακά. Τυλίγουμε το κάτω ζυμάρι μαζί με το πάνω και θα δημιουργήσουμε ένα κορδόνι. Έτσι το τυλίγουμε με τα χέρια μας, να το δέσουμε μαζί, για να μην μας ανοίξει κατά το ψήσιμο. Ωραία. Και τώρα θα χρειαστεί να τη χαράξουμε. Θα χαράξουμε το πάνω μέρος, λέω στα 4, αφού 4 κομμάτια θέλω να βγάλω. Γιατί άμα το κόψω στα 8, ποιος θα το φάει. Είναι έτοιμο. Τώρα θα μπει στο φούρνο στους 180 βαθμούς το αερόθερμο για περίπου μία ώρα. Μόλις τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε να μελετάμε τη γλυκιά κολοκύθα και τα χαρακτηριστικά της. Τα νούμερα όμως είναι θεαματικά. 100 γραμμάρια κολοκύθας προσφέρουν 3,5 φορές περισσότερη βιταμίνη Α από αυτή που χρειαζόμαστε ημερησίως, αποδίδοντας μόλις 45 θερμίδες. Η βιταμίνη Α, να σας θυμίσω ότι είναι υπεύθυνη για την καλή υγεία και συνέχεια της επιδερμίδας και απαραίτητη για την καλή όραση. Επιπλέον, η γλυκιά κολοκύθα είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά, παρουσιάζοντας έντονη αντιφλεγμονώδη δράση. Από τους σπόρους που έχει στο εσωτερικό της, μπορείτε να πάρετε τα πολύτιμα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Οι σπόροι αυτοί είναι γνωστοί μας ως κολοκυθόσποροι ή αλλιώς πασατέμπος. Αφού τους αφαιρέσετε από το εσωτερικό της, βάλτε τους σε αντικολλητικό χαρτί και ψήστε τους στους 70 βαθμούς για 15 λεπτά. Θα έχετε ένα γευστικό σνακ με απαραίτητα λιπαρά οξέα και χωρίς νάτριο. Τέλος, οι υδατάνθρακες που περιέχει είναι πολυσακχαρίτες όπως η πικτίνη, που φαίνεται να δρούν ευεργετικά στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου και των επιπέδων ινσουλίνης. Να προσθέσουμε στα θετικά τη στοιχεία ότι μπορεί να συντηρηθεί στην κουζίνα σας για αρκετές εβδομάδες χωρίς να αλλοιωθεί ή να χάσει τα θρεπτικά συστατικά της. Δεν χρειάζεται ψυγείο, αλλά κρατήστε τη μακριά από το έντονο φως. Αν την κόψετε, τυλίξτε τα κομμάτια της σε ζελατίνα και βάλτε τα στο ψυγείο και καταναλώστε τα εντός 2 ημερών. Σας προτείνω να δοκιμάσετε τη σούπα από γλυκιά κολοκύθα. Είναι ένα υγιεινό έδεσμα με εξαιρετικό άρωμα και γεύση. Και έχουμε επιστρέψει να κάνουμε ένα λαχταριστό γλυκό. Μια γλυκιά κολοκύθα με δημητριακά και γιαούρτι. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για αυτό το γλυκό. 100 γραμμάρια δημητριακά με μαύρη σοκολάτα. 150 γραμμάρια μπισκότα κανέλας.
50 γραμμάρια καρύδια πεκάν. 200 γραμμάρια πουρέ κολοκύθας. 40 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. 1/4 κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη. 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Μία βανίλια. Μοσχοκάριδο και γαρίφαλο σε σκόνη. Αρχικά θα ανακατέψουμε τον πουρέ κολοκύθας. Τον πουρέ κολοκύθας τον έχουμε ετοιμάσει από πριν. Έχουμε πάρει κολοκύθα, την έχουμε βράσει και την έχουμε λιώσει μαζί με λίγο κρέμα γάλακτος. Μαζί με τον πουρέ κολοκύθας θα βάλουμε και την καστανή ζάχαρη. Θα φέρω καλύτερα ένα σύρμα για να βοηθήσω λίγο τη ζάχαρη να λιώσει. Εδώ θα προσθέσουμε όλα μας τα μυρωδικά. Θα βάλω το τζίντζερ. Θα προσθέσω μοσχοκάριδο. Γαρίφαλο βάζω λιγότερο. Σκεφτείτε περίπου 1/8 του κουταλιού γαρίφαλο και 1/4 του κουταλιού μοσχοκάριδο. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα, δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο μίξερ. Το πρώτο μας μείγμα είναι έτοιμο. Μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη. Για το δεύτερο, αυτό που θα κάνουμε είναι πάλι σε ένα μπολ να βάλουμε το στραγγιστό γιαούρτι. Και εδώ θα προσθέσουμε μέσα μία βανίλια. Θα ανακατέψουμε για να πάει παντού η βανίλια. Και οι δύο κρέμες που έχουμε, τα δύο μείγματα δηλαδή, είναι έτοιμα. Το επόμενο βήμα είναι μέσα σε ένα μούλτι να βάλουμε τα μπισκότα κανέλας όπου θέλουμε να τα τρίψουμε. Θα τα σπάσω αρχικά για να μπουν κάτω όλα μαζί. Τα μπισκότα θέλουμε να τα κάνουμε πούδρα. Θα το κλείσουμε και θα το χτυπήσουμε μέχρι τα μπισκότα να γίνουν πούδρα. Τα μπισκότα είναι έτοιμα. Έχουμε ετοιμάσει δηλαδή τις δύο κρέμες, τα μπισκότα και αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια είναι όταν συνθέσουμε το γλυκό να χοντροκόψουμε τα δημητριακά που έχουν μαύρη σοκολάτα αλλά και τα καρύδια πεκάν. Πάμε να συνθέσουμε το γλυκό μας. Μέσα σε αυτό το ποτήρι θα σερβίρουμε το γλυκό. Θα το κάνουμε σε στρώσεις, γι' αυτό θέλω να προσέξετε κάθε φορά που βάζουμε ένα υλικό μέσα να μην ακουμπάει τυχώματα, γιατί δεν θα φαίνεται τόσο ωραίο. Αρχικά θα βάλουμε γιαούρτι. Θα συνεχίσουμε με μπισκότα κανέλας που τα έχουμε τρίψει. Θα βάλω μία στρώση από τα μπισκότα. Θα πάρω το ποτήρι στο χέρι και θα το χτυπήσω να πάνε παντού. Ένα γλυκό που πιστεύω είναι ιδανικό για αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων. Θα προσθέσουμε καρύδια πεκάν, τα οποία θα τα χοντροκόψουμε το χέρι. Ωραία. Στη συνέχεια θα βάλουμε πουρέ κολοκύθας.
Κοιτάμε να το βάλουμε προσεκτικά, να μην λερώσουμε το ποτήρι. Το γιατί θα το δείτε όταν ολοκληρώσουμε το σερβίρισμα. Αυτό που πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά είναι τα δημητριακά με τη μαύρη σοκολάτα. Με το χέρι κοιτάω να τα χοντροκόψω και να τα προσθέσω μέσα. Πολύ ωραία. Θα προσθέσουμε τώρα άλλη μια στρώση από το γιαουρτί. Το απλώνουμε να πάει παντού γύρω-γύρω. Και στο τέλος θα βάλουμε μερικά δημητριακά. Αυτά θα τα αφήσω χοντροκομμένα και θα βάλω και μερικά επάνω σε αυτό το ωραίο κουτάλι που θα το αφήσω να το σερβίρω μαζί. Κολοκύθα γλυκό μαζί με τα δημητριακά είναι έτοιμη. Καλή σας απόλαυση! Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε για να σερβίρουμε τη λαχταριστή πίτα και να κάνουμε την κοστολόγηση της ημέρας. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε καθημερινά 50 ευρώ για τις αγορές σας σε προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ My Market. Στείλτε μία όμικρον κενό, ονοματεπώνυμο στο 54529. Στην κλήρωση και κερδίστε καθημερινά 50 ευρώ για τις αγορές σας σε προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ My Market. Στείλτε μία όμικρον κενό, ονοματεπώνυμο στο 54529. Έχουμε επιστρέψει στο πιο γευστικό σημείο της εκπομπής. Το σημείο όπου θα ολοκληρώσουμε το σερβίρισμα για την πίτα που έχουμε κάνει με όλα τα υλικά της προηγούμενης ημέρας. Μετά από αυτό θα κάνουμε και την κοστολόγηση για το σημερινό μας μενού. Πάμε να βγάλουμε αρχικά την πίτα από το φούρνο. Η πίτα είναι έτοιμη, έχει ψηθεί. Την είχαμε αφήσει στο φούρνο για μία ώρα στους 180 βαθμούς. Βλέπετε από επάνω τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Θα την κόψουμε. Πολύ ωραία. Προσεκτικά γιατί καίει. Θέλω να προσέξετε όταν κόβετε την πίτα, όταν έρχεστε προς το τελείωμα, να πηγαίνετε από μέσα προς τα έξω. Θα χρειαστώ ένα πιάτο για να τη σερβίρω. Θα χρειαστώ και μία σπάτουλα. Προτείνω το κομμάτι που έχω να σερβίρω να το κόψω καλύτερα στη μέση. Για να είναι πολύ πιο εύκολο να φαγωθεί. Τελικά θα το κόψω στα τρία κομμάτια. Βλέπετε πόσο ωραία είναι η γέμιση μέσα. Έχει ψηθεί και το φύλλο από κάτω. Έχει ψηθεί πολύ καλά και είδατε ότι δεν κόλλησε καθόλου χωρίς να βάλουμε καθόλου λάδι μέσα στο ταψί.
Το μόνο που θέλω να βάλω πάνω από την πίτα είναι λίγο ελαιόλαδο. Η πίτα με τα υλικά της προηγούμενης ημέρας είναι έτοιμη. Καλή σας απόλαυση. Έχουμε ολοκληρώσει άλλο ένα μενού. Έχουμε σερβίρει άλλο ένα υπέροχο τραπέζι και πάμε να δούμε το πιο σημαντικό. Πόσο μας κόστισε αυτό που έχουμε ετοιμάσει. Για την πρώτη μας συνταγή, την πίτα με γαλοπούλα και κατίκι χρησιμοποίησαμε. Για το φύλλο, 110 γραμμάρια ηλιέλαιο που κοστίζει 22 λεπτά. Για τη γέμιση, 80 γραμμάρια κατίκι δομοκού, όπου μας κόστισε 61 λεπτά. Ένα κρεμμύδι που κόστισε 3 λεπτά, ενώ τα καρύδια κόστισαν 48 λεπτά. Η γαλοπούλα και οι πατάτες, παρόλο που είπαμε ότι έχουν μείνει από την προηγούμενη μέρα, σαν κόστος έχουν 62 λεπτά. Για το γλυκό κολοκύθα μαζί με δημητριακά, χρησιμοποίησαμε 100 γραμμάρια δημητριακά με μαύρη σοκολάτα που μας κόστισαν 1 ευρώ. Τα μπισκότα κανέλας κόστισαν 93 λεπτά, ενώ το στραγγιστό γιαούρτι μας κόστισε 48 λεπτά. Πάμε όμως να δούμε, να κάνουμε μία ανασκόπηση. Τι μαγειρέψαμε από Δευτέρα και πόσο μας κόστισε. Τη Δευτέρα μαγειρέψαμε ένα μεθυσμένο πρασοσέλινο και ένα αλμυρό χριστουγεννιάτικο δέντρο που μας κόστισαν 15 ευρώ και 26 λεπτά. Την Τρίτη κάναμε ένα γεμιστό κοτόπουλο με στραγγιστό γιαούρτι και ρολάκια αγκουριού με γιαούρτι. Μας κόστισε 11 ευρώ και 48 λεπτά. Σήμερα Τετάρτη το μενού μας κόστισε 7 ευρώ και 33 λεπτά και συνολικά μέχρι σήμερα έχουμε εξοδέψει 34 ευρώ και 7 cents. Αυτό πάει να πει ότι μας μένουνε κάτι περισσότερο από 15 ευρώ να εξοδέψουμε αύριο και μεθαύριο. Ο στόχος μας είναι ένα και μην το ξεχνάτε ποτέ. Ακόμα και μέσα στις γιορτές, κοιτάμε να μαγειρεύουμε 5 λαχταριστά γεύματα για 5 ημέρες για μια τετραμελή οικογένεια με κόστος μικρότερο από 50 ευρώ. Να σας ευχηθώ πάλι χρόνια πολλά και καλό απόγευμα και ραντεβού ξανά εδώ στο Μαγειρεύω Οικονομικά αύριο. Γεια σας!